Περιλαμβάνεται η ενίσχυση των διαθέσιμων ποσών του Ταμείου, αλλά και η δυνατότητα να συμμετέχει στην επαναγορά κρατικού χρέους. Με βάση το συγκεκριμένο σχέδιο, η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να δανείζεται με χαμηλά επιτόκια από το Ταμείο και στη συνέχεια να αγοράζει από τους ιδιώτες τα ομόλογά της σε πολύ χαμηλότερες τιμές, μειώνοντας έτσι το σύνολο του χρέους της. Υπέρ του σχεδίου τάσσεται και το γεράκι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Jürgen Stark. Θα μπορούσα να φανταστώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να επανακεφαλαιοποιεί τράπεζες ή να αγοράζει κρατικό χρέος. Αλλά αυτό το θέμα πρέπει να αποφασιστεί σε πολιτικό επίπεδο. Για το θέμα μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά ο επικεφαλής του Eurogroup, ο οποίος θεωρεί ότι η επαναγορά κρατικών ομολόγων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο δεν θα πρέπει να θεωρείται ταμπού, συμπληρώνοντας όμως ότι θα πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε να μην πληρώνουν μόνο οι ισχυροί της Ευρωζώνης. Θα ήταν λάθος να δημιουργούμε ταμπού, αλλά δεν μπορούμε να πιέσουμε και άλλο τις ισχυρές χώρες. Αλλά και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομίας, με συνέντευξή του στην Κυριακάτικη Welt, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μειωθούν τα επιτόκια με τα οποία δανείζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να αυξηθεί το ποσό. Θα μπορούσαμε να δουλέψουμε με διαφορετικά επιτόκια στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου. Αυτό σημαίνει ότι οι γραμμές πίστωσης προς τις χώρες που βοηθάει θα μπορούσαν να αυξηθούν με διαφορετικά επιτόκια. Έτσι δεν θα χρειαζόταν να αυξηθεί το συνολικό ποσό. Η λύση της επαναγοράς ομολόγων σε χαμηλότερες τιμές εξετάζεται ως μέρος της συνολικής λύσης πακέτο που ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι και περιλαμβάνει εκτός από την επαναγορά κρατικού χρέους, την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού για τις χώρες που προσφεύγουν στο μηχανισμό στήριξης. Ωστόσο, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, με συνέντευξή του στο Έθνος της Κυριακής, απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε συζήτηση περί αναδιάρθρωσης, τονίζοντας ότι ούτε η επιμήκυνση από μόνη της θα λύσει το πρόβλημα, αν η Ελλάδα δεν εξυγειάνει τα δημοσιονομικά της. Η αναδιάρθρωση θα πυροδοτούσε ανεξέλεγκτες αντιδράσεις και θα είχε αρνητικές συνέπειες για τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και όσους κατέχουν κρατικούς τίτλους. Το κόστος της θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από το κόστος της δημοσιονομικής προσαρμογής. Ακόμα και η απλή συζήτηση για αυτή θεωρώ πως βλάπτει τον τόπο.